Μένουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα και ανοίγουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω στην αίθουσα ειδήσεων τον Κώστα Πουλακίδα και τον Γιώργο Μιχαηλίδη. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, σήμερα ακούσαμε πολλά. Ειδικοί, Γιώργο, επί του κανονισμού της Βουλής δεν είμαστε. Ωστόσο, η βασική διαφορά είναι αν κανείς το βλέπει το θέμα τυπολατρικά ή αν το θέμα το βλέπει πολιτικά, πολλό δε μάλλον, όταν είναι σαφές ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήθελε να αναδείξει ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως άβολο για τη Νέα Δημοκρατία. Θα το πάρω, Γιώργο. Έχει δύο πτυχές το ζήτημα. Το ένα είναι αυτό που είπες εσύ, το ζήτημα του κανονισμού, και το άλλο είναι το πολιτικό. Όσον αφορά το ζήτημα του κανονισμού, πολύ σωστά είπες, δεν είμαστε ειδικοί. Ίσως ο Κώστας είναι λίγο περισσότερο ειδικός από εμάς, επειδή καλύπτει πάρα πολλά χρόνια και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Αυτό το οποίο όμως έχω να πω είναι το εξής. Και από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Στασούλας σήμερα. Ο κύριος Τσίπρας και την προηγούμενη φορά ήθελε να μιλήσει πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο είχε τεθεί στην ώρα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός δεν βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες για να απαντήσει σε αυτό. Την προηγούμενη φορά έκανε μια τοποθέτηση. Σήμερα ήθελε να κάνει ξανά το ίδιο, εκμεταλλευόμενος τον χρόνο τον οποίο θα μπορούσε να έχει μιλήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Είδαμε ο κύριος Στασούλας, ωστόσο, να τον εγκαλεί και να του λέει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, διότι ουσιαστικά παρατηρείται ένα μοτίβο. Ότι όταν δεν βρίσκεται εδώ ο Πρωθυπουργός, να κάνει τοποθέτηση ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τον κύριο Στασούλα, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, διότι ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία είναι η μοναδική διαδικασία η οποία δεν προβλέπεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή ο αρχηγοί των κομμάτων να τοποθετηθούν, παρά μόνο ο ερωτών και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος καλείται να απαντήσει. Αυτή είναι η μία πλευρά. Εγώ την ακούω. Όπως ακούω όμως και την άλλη πλευρά. Ότι ο κύριος Τσίπρας ήθελε να τοποθετηθεί για ένα θέμα το οποίο είχε ρωτήσει το κόμμα του τον Πρωθυπουργό και εν το συνόλο τη Νέα Δημοκρατία και ήθελε να πει κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φήμωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω, επειδή το διάβασα και σε πάρα πολλές ιστοσελίδες, αν είναι unfair αυτό το οποίο έγινε. Εγώ βλέπω δύο διαφορετικούς κόσμους, δηλαδή δύο διαφορετικές προσεγγίσεις επί του θέματος, οι οποίες όμως, και αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση, δεν θα έπρεπε να συζητώνται. Δηλαδή δεν θα έπρεπε αυτό να είναι ένα θέμα σήμερα, διότι ο κύριος Τσίπρας αυτά τα οποία ήθελε να πει τα είπε στη συνέχεια. Ποια θα ήταν η διαφορά να τα είχε πει και στη Βουλή? Ναι. Ποια θα ήταν, Κώστα? Όχι, ίσα-ίσα αυτό το οποίο λέω είναι. Ότι θα έπρεπε να τα πει στη Βουλή, αυτό λες. Θα έπρεπε να τα πει στη Βουλή. Αυτό ακριβώς λέω. Και δεν νομίζω κιόλας ότι ο κύριος Τσίπρας. Γιατί, επαναλαμβάνω, ακούω και τις δύο πλευρές. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι αν υπάρχει κάποιο ζήτημα αλλαγής του κανονισμού της Βουλής, είμαι εδώ για να μου κάνετε μία πρόταση. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι επειδή έχει μιλήσει ο κύριος Τσίπρας δύο φορές, παρατηρείται με αλφαγιώτα ένα μοτίβο στο οποίο ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας θέλει να παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέος πολιτικός. Δεν είναι νέος, είναι πάνω από 10 χρόνια μέσα στο κοινοβούλιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τους κανονισμούς της Βουλής. Οπότε νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, δεν θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί τόσο, διότι θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να πει αυτά τα οποία είχε να πει και θα τελείωνε εκεί το ζήτημα. Πάντως, Κώστα, ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, κάνοντας 20 τόσα χρόνια κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, ότι έχει διαμορφωθεί εθιμικό δικαίο, μία παράδοση, όποιος πολιτικός αρχηγός θέλει, όποτε θέλει, να παίρνει το λόγο ακριβώς ως εκ της θέσεώς του. Όχι μόνο αυτό, Γιώργο, και κάθε βουλευτής. Σε παλιότερες κοινοβουλευτικές περιόδους και μάλιστα και πιο δύσκολες, γιατί υπήρχαν και μνημόνια τότε, όταν οι υπουργοί δεν έρχονταν στη Βουλή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, είχε καθιερωθεί όχι από τον κανονισμό, αλλά με πολιτική συμφωνία, το δικαίωμα του βουλευτού, ερωτώντας βουλευτή, να αναπτύξει την ερώτησή του ή να κάνει κριτική, να διαμαρτυρηθεί για την απουσία του Υπουργού. Ναι. Αυτό γιατί αυτή την καλή συνήθεια, γιατί ο κύριος Στασούλας θεώρησε ότι πρέπει να την καταργήσει? Ο κανονισμός της Βουλής, μάλλον να το πω αλλιώς, η Βουλή είναι για να βουλεύεται, δηλαδή για να παράγει πολιτική, για να συζητά. Ο κανονισμός της Βουλής είναι για να οργανώνει τη συζήτηση, όχι για να απαγορεύει τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κατανοητή διαφορά. Επίσης, το πολιτικό πρόβλημα δεν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας ήθελε να μιλήσει στη Βουλή και δεν τον άφησε ο κύριος Στασούλας. Είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν εμφανίζεται στη Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπενθυμίζω, δεν απάντησε τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες στην ερώτηση που κατέφερε και επανακατέφερε ο κύριος Τσίπρας, η οποία αφορούσε την βάση εισαγωγής
που τίθεται στις επαναλαμβανικές εξετάσεις, με την οποία 25.000 παιδιά θα βρεθούν εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα κοπούν από τα πανεπιστήμια. Την προηγούμενη εβδομάδα, τέταρτη εβδομάδα, δεν ήρθε ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει πάλι σε ερώτηση του κ. Τσίπρα. Συγγνώμη, αλλά αυτό και τώρα άλλη μια φορά. Εδώ τώρα λοιπόν υπάρχει ένα μοτίβο. Αυτό δεν είναι ένα μοτίβο και ένας ακτιβισμός που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πολιτικό μας πρόβλημα. Ότι ο Πρωθυπουργός δεν εμφανίζεται στη Βουλή. Και μάλιστα για να απαντήσει κάτι που μόνο αυτός μπορεί να τα απαντήσει. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, 343 εκατομμύρια, δεν είναι, και εκ των οποίων τα 118 δημιουργήθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να απαντήσει κάποιος άλλος, π.χ. η Υπουργός Παιδείας. Είναι θέμα το οποίο μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να απαντήσει. Πολλό δε μάλλον που ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και με πρόταση νόμου, δηλαδή και με μια θετική ιδέα. Επ' αυτές δεν μπορούσαν να συζητήσουν. Ποια ήταν η ανάγκη του κυρίου Τασούλα να σπεύσει, αφού τη Δευτέρα είχε συναντήσει τον κύριο Μητσοτάκη, από ό,τι μάθαμε, να σπεύσει λοιπόν ο κύριος Τασούλας να κόψει τη συζήτηση, να απαγορεύσει τη συζήτηση? Αυτό δεν ήθιστε. Έχει συμβεί πολλές φορές να μην αφήνουν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον εκάστοτε, να δευτερολογήσει ή να τριτολογήσει. Αυτό έχει συμβεί. Αλλά να μην τον αφήσουν καν να μιλήσει, αυτό είναι καινούργιο. Να πω για ένα παράδειγμα. Υπόθεση εργασίας. Ο κύριος Τσίπρας ήθελε σήμερα να καταγγείλει ότι χθες το βράδυ τον επισκέφθηκε επιχειρηματίας και του έδωσε 1 δισεκατομμύριο ευρώ προκειμένου να εξαγοράσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να ρίξει την κυβέρνηση. Ας υποθέσουμε ότι ήθελε αυτό να πει. Ναι. Πού θα έπρεπε να το πει αυτό κατά τον κύριο Τασούλα? Στο καφενείο? Στα κανάλια του Sky? Στο απεργοσπάστη του Sky? Πού να το πει? Αν όχι στη Βουλή, πού αλλού? Ποιος είναι ο χώρος διαλόγου σε μια δημοκρατία, αν όχι η Βουλή? Ο κύριος Τασούλας θα μπορούσε να ακούσει για 5 λεπτά τον κύριο Τσίπρα και μετά να του πει εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, και να τον επιπλήξει ενδεχομένως. Αντί αυτού, του έκλεισε τα μικρόφωνα. Έκλεισε τα μικρόφωνα και κήρυξε τη λήξη της συνευρίασης. Απορία. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν ζητούσε τελευταίος το λόγο σεβόμενος τους δεκάδες βουλευτές που είχαν ερώτηση, αλλά το ζητούσε πέμπτος. Ναι. Τι θα έκανε ο κύριος Τασούλας? Θα έκλεινε τα μικρόφωνα πάλι και θα έκλεινε και τη συνευρίαση? Και επισημαίνω επίσης κάτι που δεν είναι γνωστό, ότι ο κύριος Τασούλας είχε ενημερωθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Τσίπρας θα ζητούσε τον λόγο. Δηλαδή δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας να κλέψει, αλλά με έναν τρόπο, θα το πω εντός αγωγικών, θεσμικό, ενημέρωσε. Κατά συνέπεια θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε, ή ο κύριος Γραπετρίτης, που είναι ανταυτού του κύριου Μητσοτάκη, να έρθει και να απαντήσει στην όποια παρατήρηση του κύριου Τσίπρα, χωρίς να μπει καν στην ουσία της συζήτησης. Άρα επιβεβαιώνεται το πρώτο που λέγαμε, ότι έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα, το κρυπτόμενο Μαξίμου, το οποίο κάνει παρατηρήσεις στον πρόεδρο της Βουλής, έντονες από ό,τι έχουμε ακούσει, όταν δίνει το λόγο στον κύριο Τσίπρα και δεν είναι μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Η απουσία διαλόγου και το κρυπτόμενο Μαξίμου. Πάντως, επειδή αυτή τη βδομάδα θα γίνει συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών όταν έρθει η ώρα της ψήφισης του εργασιακού, φαντάζομαι, Γιώργο, ότι δεν θα αποφύγει ο κύριος Μητσοτάκης την πρόκληση ή το γάντι που θα του πετάξει ο κύριος Τσίπρας να τοποθετηθεί αναφορικά με την διόγκωση των δανείων και των οφειλών του κόμματός του. Κοίτα να δεις, Γιώργο, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποιο ρεπορτάζ για να σου πω ότι στην ομιλία του Πρωθυπουργού θα υπάρχει και κάποιο τέτοιου είδους αναφορά. Ωστόσο, επειδή αυτή είναι μια ζωντανή συζήτηση η οποία γίνεται εντός του Κοινοβουλίου, νομίζω ότι αν τον ρωτήσει ο κύριος Τσίπρας, με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης θα κληθεί να απαντήσει. Κάτι θα έχει ετοιμάσει, κάποια θα είναι η απάντηση. Άλλωστε, σήμερα, και για τις ανάγκες του ρεπορτάζ το επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία επανακοινοποίησε την τελευταία της ανακοίνωση που είχε βγάλει για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, για τους λόγους για τους οποίους έχει διωγγωθεί το χρέος από τους τόκους. Ωστόσο, θέλω να κλείσω αυτό
με μια ερώτηση, η οποία είναι πραγματική ερώτηση. Δεν την κάνω για να πετάξω το γάντι. Έχω την εντύπωση ότι κανένας πρωθυπουργός αφενός δεν απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις του πρωθυπουργού, πρώτον. Δεύτερον, έρχομαι τώρα να ρωτήσω αν πραγματικά τα στοιχεία τα οποία έθεσε ο κύριος Τασούλας, ασχέτως αν προέρχονταν από Σκονάκη ή όχι, είναι όντως πραγματικά, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει απαντήσει σε λιγότερο από 2 χρόνια σε 6 ερωτήσεις, ενώ ο κύριος Τσίπρας σε 4 χρόνια έχει απαντήσει σε 8 αντίστοιχες ερωτήσεις. Αλλά και πόσοι του υποβλήθηκαν, βέβαια. Ωραία. Αυτό έχει, έχει, ναι, μια σημασία. Έχει μια σημασία. Αυτό, καλά κάνει και το θέτει. Τεχνιέντος αποφύγανε να μας το πούνε. Αλλά δεν είναι και το πρόβλημα, Γιώργο. Αυτό δεν έχει νόημα να μπλέξουμε στα technicality. Ούτε είναι θέμα ερμηνείας, κανονισμού ή αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν αφορούν αυτά τον κόσμο. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο επισημαίνω είναι ξεχωριστό. Το θέμα των χρεών των οφειλών της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες είναι ζήτημα. Ένα ισονομίας, πτωχευτικός κώδικας για τους απλούς πολίτες και τις απλές επιχειρήσεις, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία όχι. Και 2, ζήτημα δημοκρατίας. Μάλιστα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ελέγχεται από τις τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούνται. Με λεφτά του δημοσίου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δύναται να ελέγχεται. Ένα είναι αυτό. Και ξεχωριστό θέμα. Το εργασιακό. Μην πάμε να τα μπλέξουμε και τα δύο μαζί, γιατί ακούγεται ότι πολλοί στη Νέα Δημοκρατία θα ήθελαν να υπάρξει μια πρόταση μορφής για τον κύριο Τασούλα, προκειμένου να περάσουμε σχετικά εύκολα με πόλωση το εργασιακό. Το εργασιακό θα συζητηθεί και θα δοθεί κανονικά η μάχη και το κόστος που έχει κάθε πλευρά. Η άλλη εβδομάδα θα είναι όντως θερμή κοινοβουλευτικά. Και αναμένουμε, επειδή θα επανακατευθεί η ερώτηση, να δούμε. Και για δεύτερη φορά θα αποσύρει ο κύριος Μητσοτάκης. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε όλα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλό βράδυ.